Λοιπόν, πάμε να υποδοχθούμε τον κύριο Φίλη και τον κύριο Καλυτερίδη. Αυτή είναι η ώρα. Ωραία. Είναι εδώ οι άνθρωποι. Και τον συνάδελφό μας, τον Φάνη τον Παπαθανασίου, να του πούμε μια καλημέρα. Όχι, να μην πούμε στον Φάνη Παπαθανασίου καλημέρα. Δεν θα πούμε καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Φάνη. Δύο καλημέρες. Κύριε Φίλη, κύριε Καλυτερίδη, καλημέρα. Καλή σας. Καλή σας. Να ακούσουμε τον κύριο Φίλη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Κύριε Καλυτερίδη, πάμε λίγο να μας δώσετε αυτή την ποιοτική αναβάθμιση που έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες από την Άγκυρα, στο πλαίσιο της τουρκικής προκλητικότητας. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία των ντρόν, ούτε στη γνωστή στρατιά του Αιγαίου. Αυτό το οποίο έχουν πια βάλει και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν υπάρχει και η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας να κάνω μία επισήμανση ότι αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ενωμένο για να αντιμετωπίσει την απειλή που επικρέμεται πάνω από την Ουκρανία. Η οποία δεν είναι χώρα μέρος του ΝΑΤΟ. Η οποία δεν είναι χώρα μέρος του ΝΑΤΟ, αλλά ας πούμε ότι είναι προστατευόμενη. Ναι. Ο στόχος του ΝΑΤΟ πάντως είναι αυτός. Αυτή τη στιγμή μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ναι, αντί να επικεντρώνεται σε αυτό, ναι, διασπά την ενότητα του ΝΑΤΟ και, ναι, απειλεί μια άλλη νατοϊκή χώρα. Ναι. Και αναρωτιέμαι, αυτό δεν απασχολεί κανένα στις Βρυξέλλες? Ναι. Και αντί να δουν, να εξασφαλίζουν, να διασφαλίσουν την ενότητα, ο Στόλτεμπεργκ λέει στον Έλληνα υπουργό να συναντηθεί με τον Ακάρ, ο οποίος είναι ο απειλών, και ο Παναγιωτόπουλος, γιατί έκανε αυτή την επισήμανση? Κάτι δεν πάει καλά στο ΝΑΤΟ. Και όταν δεν πάει κάτι καλά στο ΝΑΤΟ, κάποιος πρέπει να το θέσει. Και πράγματι, για πρώτη φορά στην ιστορία των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία και το ΝΑΤΟ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στο Όσλο έθεσε το θέμα κατά πόσον η Τουρκία μπορεί και πρέπει να υπάρχει στο ΝΑΤΟ με βάση τη συμπεριφορά της. Ναι. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Ελλάδα σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, αυτό που είπατε πρέπει να το θέσει με σωστό τρόπο και διαφωτιστικό και αποτελεσματικό στο ΝΑΤΟ, να το θέτει συνεχώς. Για όσους δεν παρακολούθησαν την διαδικασία αυτή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο ΝΑΤΟ με την διακοπή από την ανάρμοστη διακοπή από τον Τούρκο πρέσβη, είναι η αναφορά του Νίκου Δένδια ότι δεν μπορεί να είναι στην ίδια συμμαχία και να επικρέμεται η απειλή του Κάζους Μπέλη από το 1996 μέχρι σήμερα, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση στο εσωτερικό της Νατοϊκής Συμμαχίας. Ναι, και είναι και αντικαταστατική η παρουσία, η συμπεριφορά της Τουρκίας. Σωστό. Mm-hmm. Να απαντήσω τώρα πολύ, ναι, σύντομα σε αυτό το θέμα που θέσατε. Ναι. Ξέρετε, η Τουρκία, όπως όλες οι σοβαρές χώρες, λυπάμαι που το λέω αυτό για τη γειτονική χώρα, αλλά έτσι είναι, έχει στρατηγική. Και όπως στο στρατό, έτσι στις στρατηγικές επιχειρήσεις, έτσι και στην πολιτική, όταν θέτεις έναν στόχο και τον επιτυγχάνεις, πρέπει να πας, σταθεροποιήσεις αυτόν και πρέπει να πας στον επόμενο. Τι έκανε η Τουρκία λοιπόν? Τη δεκαετία του 70 και του 80, με το πρωτόκολλο της Βέρνης, ήταν η κρίση του χώρα, του χώρα. Πρωτόκολλο της, που οδήγησε στο πρωτόκολλο της Βέρνης, και η κρίση του σεισμίκ που οδήγησε στον Ταβός και τις συμφωνίες Κωνσταντινούπολης και Αθήνας. Πέτυχε η Τουρκία το στόχο που είχε θέσει, δηλαδή αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο. Το πέτυχε. Στη συνέχεια έκανε ένα βήμα πιο πέρα, στον επόμενο στόχο. Να αποτρέψει την Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια. 95 με το Κάζους Μπέλη. Όταν θεώρησε ότι το πέτυχε και αυτό, πήγε στον επόμενο στόχο που είναι η αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Η μία διακήρυξη της Μαδρίτης, ναι, όπου εκεί γκριζαρίστηκε το Αιγαίο. Τώρα, επειδή θεωρεί ότι το πέτυχε και αυτό, η Τουρκία κάνει μια αναβάθμιση, όπως είπατε, των διεκδικήσεών της και πάμε στην γαλάζια πατρίδα, δεν αναγνωρίζει στα νησιά δικαίωμα στην ΑΟΣ και την Ευρωπαϊκή πέραν των 6 μιλίων, και πάμε στην επιτομή των διεκδικήσεων, των πρόσφατων διεκδικήσεων, ναι, που είναι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Mm-hmm. Εδώ να πούμε το εξής. Καμία σχέση δεν έχει το άρθρο που αναφέρεται στο καθεστώς της στρατιωτικοποίησης των νησιών με το άρθρο
παραχώρησης υποκλήρη κυριαρχία των νησιών στην Ελλάδα. Ναι. Καμία σχέση. Και δεν ήταν συμβαλόμενη η χώρα η Τουρκία έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν συμβαλόμενη στο Παρίσι. Η Τουρκία λοιπόν τι πάει να κάνει τώρα. Πάει, ανεβάζει το θέμα σε όλους τους τόνους. Σε μια στιγμή που η παγκόσμια κοινότητα απασχολείται με την Ουκρανία, μου θυμίζει το εξής. Μου θυμίζει όταν η Ελλάδα ήταν υπό τριπλή κατοχή, εννοώ ναζιστική, φασιστική και βουλγαρική, η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε καιροσκοπικά την κατάσταση, έφερε το Varlık Vergisi, ένα νόμο με τον οποίο λαιλάτισε περιουσίες πολλών δισεκατομμυρίων των Ελλήνων της πόλης. Το ίδιο ακριβώς κάνει και τώρα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο κόσμος είναι από το Σεπτέμβρη έχει ξεκινήσει η κρίση στην Ουκρανία, είναι επικεντρωμένη η προσοχή του και θέτει, κόσμου και πηγαίνει πια και το τερματίζει. Κύριε Καλλιέρη, μισό λεπτό για να θέσω ένα αντίστοιχο ερώτημα στον κύριο Φίλη, που αφορά το γεγονός ότι μας λένε στρατιωτικοί αναλυτές, ξέρετε, με τις προμήθειες των εξοπλιστικών και την ολοκλήρωσή τους, πια βλέπει η Τουρκία ότι δεν μπορεί να παίξει την Ελλάδα, που δεν την παίζει έτσι κι αλλιώς στον αέρα και στην θάλασσα, αλλά δεν θα μπορεί να κουνηθεί με τα επιπλέον Ραφάλ και με τις Μπελαρά και με τις Go-Wind άμα τις αποκτήσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Άρα δεν μπορεί να κουνηθεί πέραν της βάσης του Αξάς, ας πούμε. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε πει ότι το παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία θα κλείσει λίγαν συντόμως. Αυτό έχει να κάνει και με το εμπάσχετο στην αναζωογόνηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και τη βελτίωση των διαθεσιμοτήτων των μέσων των ενόπλων δυνάμεων των ελληνικών και κάποια προβλήματα που ανακύπτουν στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λόγω του εμπάργου που υπάρχει σε κρίσιμα συστήματα στην ίδια την Τουρκία από τις δικές χώρες. Αυτό όμως που θα ήθελα, νομίζω είναι πιο σημαντικό, είναι να συνεχίσω στη σκέψη του φίλου του Σάββα του Καλεντερίδη. Το εξής, γιατί η Τουρκία το κάνει τώρα αυτό. Δηλαδή, είναι μια σταδιακή διαδικασία. Το ένα έχει να κάνει με το ότι βλέπει ότι δεν θα μπορεί σε 3 χρόνια να αξιοποιήσει όποιες δυνατότητες έχει. Αλλά νομίζω ότι είναι και επειδή είπε ο φίλος ο κύριος Καλεντερίδης για την κρίση που πήγε να εκμεταλλευτεί κατά την κατοχή. Τώρα έχουμε την Ουκρανική κρίση, έτσι. Εγώ εκτιμώ ότι πρώτον, επειδή θα εκτραχυνθεί η κατάσταση στην Ουκρανία, έχει ήδη εκτραχυνθεί, απλά εμείς συζητάμε στα δυτικά μέσα σαν να μιλάμε για διπλωματική ιστορία, ενώ πραγματικά έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα σύστημα και ένας τρόπος της Δύσης, όταν η Ρωσία ή εν πάση περιπτώσει επέμβει με τον οποιοδήποτε τρόπο, να πούνε αυτό που λένε οι δυτικοί out of the blue, κοίτα να δεις οι Ρώσοι επιτέθηκαν. Ενώ ήδη είμαστε σε πολεμικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή μέσα στην Ουκρανία. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κρίση, εγώ η εκτίμησή μου είναι ότι η Τουρκία, αν κλεμακωθεί λοιπόν η κατάσταση, θα πάει με την πλευρά της Δύσης. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το θέμα των στενών υπέρ της Δύσης με πλήρη διαπραγμάτευση ή μάλλον με απέτηση από τη δικιά της πλευρά για αλλαγή του στάτους στο Αιγαίο. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε την άθλια επιστολή Τσαβούσογλου, ο οποίος σε έναν οργανισμό όπως το Ηνωμένα Έθνη μας λέει επί της ουσίας ότι είναι έτοιμος να θέτει δεύτερο κάζους μπέλι. Διότι αυτό συνέβη επί της ουσίας. Γιατί θέλει να το κάνει αυτό? Γιατί επειδή το μυρίζονται οι Τούρκοι ή βάζουν το χεράκι τους οι Τούρκοι για να δημιουργηθεί περαιτέρω κρίση στην Ουκρανία με αυτά που κάνουν, όπως να στέλνουν τζιχαντιστές ή βγήκαν σήμερα οι Ρώσοι και λένε ότι υπάρχουν Κωσοβάροι, υπάρχουν Βόσνοι αυτή τη στιγμή στη γραμμή αντιπαράθεσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί κλίμα αμφισβήτησης, έτσι ώστε όταν θα πάει να το συζητήσει, όχι να το συζητήσει, να το ζητήσει. Έτσι, δεν λέω ότι οι σύμμαχοί μας θα ακολουθήσουν, αλλά κρίνοντας από το τι έκανε και τη δεκαετία του 40, μάλλον όταν οι Άγγλοι προσπαθούσαν να την τραβήξουν στον πόλεμο και τι επιζητούσε για να μπει στον πόλεμο, έτσι, με το πλευρό των συμμάχων, καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται σε μία παράκρουση και βρίσκεται σε μία κατάσταση την οποία εκτιμά ότι η κρίση μπορεί να της αποφέρει κάποια κέρδη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ξεκάθαροι και στους συμμάχους μας αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, τι μπορεί να συμβεί. Και όντως νομίζω ότι το ΝΑΤΟ δεν ήταν το ζήτημα να βάλει τον κύριο Ακάρ με τον κύριο
Παραγιωτόπουλο να κάτσουν παρεούλα. Επειδή κύριε Φίλη, και εσείς, ΝΑΤΟ, και εσείς και ο κύριος Καλεντερίδης προηγουμένως μας λέτε τι κάνει η Τουρκία. Τα βλέπουμε εμείς τι κάνει η Τουρκία και το διπλωματικό επεισόδιο που πια χτύπησε κόκκινο έτσι. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί να μην τα κάνει. Είδε ποτέ σε όλη αυτή την ιστορική αναδρομή που ακούσαμε και από εσάς και από τον κύριο Καλεντερίδη. Είδαμε ποτέ να βρίσκεται η Τουρκία αντιμέτωπη με κυρώσεις. Αυτό, το γιατί να μην τα κάνει είναι, κοιτάξτε δείτε, αυτό έχει να κάνει και με το ζήτημα της, το πώς φέρεται η Δύση απέναντι στην Τουρκία από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ναι. Δηλαδή τη θεωρεί ένα εξάρτημα κατά της επέκτασης της μεγάλης ευρασιατικής δύναμης της Ρωσίας ή της Σοβιετικής Ένωσης μετά ή της Ρωσίας πάλι προς τις θερμές θάλασσες και τη Μέση Ανατολή και τον Κάυκασο. Και φυσικά θα μου επιτρέψετε να πω, έχει να κάνει και με το τι κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε πολύ ευγενικοί με τους Τούρκους. Κανονικά όπως υπάρχει, ας πούμε, να το πω έτσι, η Νέα Δημοκρατία έχει το παρατηρητήριο ΣΥΡΙΖΑ. Πρότασή μου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει παρατηρητήριο Τουρκία και ό,τι βγαίνουν και λένε, γιατί ξέρετε το ότι βγαίνουν και λένε και εμείς το θεωρούμε γραφικό. Στην Δύση δεν το θεωρούν γραφικό. Θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Όταν πέρσι βγαίνει ο Κιλιτζάρογλου στη Σμύρνη και κάνει ολόκληρη κίνηση για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων και όπως σωστά είπε και ο κύριος Καλεντερίδης, στη συνθήκη των Παρισίων για τα Δωδεκάνησα δεν είναι καν συμβαλόμενο μέρος δεν υπάρχει. Η Τουρκία. Ναι. Εμείς τι συζητάμε τώρα. Πάνε Παπαθανασίου. Πρέπει να πάσουμε να είμαστε ευγενικοί. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Πάνε. Και να καταλάβουν ότι θα τη δράσουμε. Πάνε να πάμε σε σένα. Αργότερα θα συνδεθούμε και με τη Μόσχα για να πιάσουμε και το Ουκρανικό. Θα έχουμε και την Εύα Τεμπούρα και το Διεθνή. Θα ήθελα να πω. Μισό λεπτό για Καλεντερίδη. Θα έρθουμε. Δεν θα κλείσουμε ακόμα. Δεν θα κλείσουμε. Γιατί εδώ έχουμε τη ζήμωση που γίνεται στο εσωτερικό τη Τουρκία. Με εκπομπέ, παραεκπομπέ, στον τύπο, στα περιοδικά. Ότι είναι έτοιμη τώρα η Τουρκία να μπει. Και γίνεται πλήση εγκεφάλου στον τουρκικό λαό. Γιατί λέμε Φάνη μου ότι ο Ρούτος είναι ένα μπουμπούλα. Στον Φάνη απευθυνόμαστε. Στο Φάνη απευθυνόμαστε. Φάνη. Γιατί λέμε ότι ο Λύκος είναι ένα μπουμπούλα, φαίνεται, αλλά σε μια διαρκή ένα μπουμπούλα. Είναι και ο Τούρκος από μόνος του και προσπαθεί να χαίρεται 24 ώρες το 24ωρο. Και έχουμε και σε λίγες ημέρες τις διερευνητικές. Έχουμε και κάποιους συναδέλφους, Φάνη, που έχουν κάτι ωραία βίντεο wall εκεί, δείχνουν κάποιους χάρτες έτσι όπως τους αρέσει, ξαναβαφτίζουν τα νησιά, δίνουν τουρκικά ονόματα. Το κατεβάζουν από το μυαλό τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Και δημιουργούν ένα αφήγημα. Τέλος πάντων, το πουλάνε και μέσα, το πουλάνε και έξω. Ναι, κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσω με τους δύο προλήσεις, τον κύριο Καλεντερίδη και τον κύριο Φίλη, τους οποίους εκτιμώ και παρακολουθώ πάντα με ενδιαφέρον τις απόψεις τους. Θα συμφωνήσω. Σε ό,τι αφορά τη μετριοπάθεια, θα συμφωνήσω ότι παρακολουθούμε πάντα με μετριοπάθεια τις κινήσεις των Τούρκων και δεν τις αντιμετωπίζουμε με πιο έτσι δραστικό, αποτελεσματικό τρόπο. Να επισημάνω επίσης, σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καλεντερίδης, ότι στο Όσλο, τι έγινε στο Όσλο στην Νορβηγία, εμείς πάντα παγίως δεν θέτουμε το ζήτημα στην Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ επισήμως, την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι κύριε Καλεντερίδη. Αυτό έγινε επισήμως. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τη συμπεριφορά των Τούρκων και τα όσα κάνουν και το πώς αν έχει φουντώσει ή όχι, πάντα έτσι έκαναν οι Τούρκοι, με κλιμακώσεις, με διακυμάνσεις. Το ζήτημα είναι πώς εμείς πάντα όλα αυτά τα αφομοιώναμε, τα αντιμετωπίζαμε. Στο Υπουργείο Εξωτερικών πάντα υπήρχε μια πρακτική ότι πάντα παρακολουθούσαν και οι άλλες υπηρεσίες και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας όλη αυτή τη συμπεριφορά των Τούρκων. Το ζήτημα είναι σε διπλωματικό επίπεδο τι κάνουμε και πώς αντιμετωπίζουμε. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να δούμε, καθώς αυτή η τομή που υπάρχει τώρα με την ποιοτική αναβάθμιση είναι πράγματι πολύ, να το πω έτσι, δηλαδή και οι πρόσφατες δηλώσεις του κύριου Ερντογάν που έρχονται στη συνέχεια του κυρίου Τσαβούσογλου αλλά και τις επιστολές του συνειρλίγου στον ΟΗΕ συνιστούν όχι μόνο αναβάθμιση και της τουρκικής επιθετικότητας σε άλλη πίστα αλλά κάτι πολύ περισσότερο που πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε μια, ενώ υπάρχει κρίση στην Ουκρανία, mm-hmm. και ενώ υπάρχει μια ρευστότητα, να το πω έτσι, στο σκηνικό, την ώρα που οι ΗΠΑ αλλάζουν στάση με τον East Med, που εμείς δεν το διαβάσαμε καλά, κατά την εκτίμησή μου εδώ στην Ελλάδα, όπως επίσης και τα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Τον περασμένο μήνα να θυμίσω ότι οι δύο χώρες, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών μίλησαν μετά από 13 χρόνια. Έχει σημασία λοιπόν ότι υπάρχει η αναθέρμανση των τουρκικών σχέσεων σε σχέση με ΗΠΑ, Ισραήλ και άλλες χώρες του κόλπου.
Έτσι λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε υπό άλλο πρίσμα όλα αυτά που γίνονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πιο δραστικό τρόπο. Συμφωνώ ότι χρειάζεται πιο δραστήρια εξωτερική πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Δεν φτάνει αυτό που κάνουμε μέχρι σήμερα. Χρειάζεται να γίνουμε πιο δραστήριοι προκειμένου να μην τα βρούμε μπροστά. Αν ίσως ένα θα επιστρέψουμε και αργότερα, κύριε Καλλιτερίδη, κάτι θέλετε να πείτε να σας δώσουμε αυτό το περιθώριο. Ναι, να πω σε αυτό που είπε ο κύριος Φίλης, ότι τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Τουρκία διαπραγματευόταν με τη Γαλλία και την Αγγλία για να ενταχθεί στο στρατόπεδό τους. Η Γαλλία της παραχώρησε την Κιλικία και με ένα κύβδηλο πραξικόπημα αποχώρησε, δηλαδή η Κιλικία ήταν ένα προτεκτοράτο κράτος που λειτουργούσε στην περιοχή της Αντιόχειας και της Αλεξανδρέτας. Η Γαλλία λοιπόν αποχώρησε από εκεί και η Τουρκία με ένα κύβδηλο πραξικόπημα κέρδισε την Αλεξανδρέτα. Στη συνέχεια από τον Τσόρτσιλ ζητούσαν τα Δωδεκάνησα. Επειδή ο Τσόρτσιλ αρνήθηκε, η Τουρκία έμεινε εκτός πολέμου, ακολούθησε μια καιροσκοπική πολιτική, λαιλάτισε τις περιουσίες των Ελλήνων με το Βαρλίγκ Βέργκηση, με το φόρο περιουσίας, υποστήριξε τον Χίτλερ καθοριστικά, του παρήχε πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας και μπήκε στον πόλεμο μια μέρα πριν το τέλος. Γιατί το λέω αυτό, ότι και τώρα όντως πιθανότατα να εκβιάσει την Δύση για να κερδίσει, τι να κερδίσει, αυτά που δεν κέρδισε τότε. Δωδεκάνησα και τα υπόλοιπα νησιά. Πάντως, σε αυτά που είπε ο κ. Παπαθανασίου, ακούστε, μπορεί εμείς να μην μίλησα με αξιωματικούς και διπλωμάτες που υπηρέτησαν στο ΝΑΤΟ. Δεν θέλανε να ακούσουν τα ελληνοτουρκικά να τα θέτουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ούτε διπλωματικά ούτε στρατιωτικά. Όμως, θα το θέσει τώρα η Τουρκία το θέμα της στρατιωτικοποίησης. Εάν η Ελλάδα είχε λειτουργήσει προληπτικά, εάν είχε καταγράψει την απειλή με ντοκουμέντα, και δεν λέω με απόρριτα στοιχεία, λέω με τα στοιχεία που δίνουν οι Τούρκοι στη δημοσιότητα, τις αποβάσεις και όλα αυτά, και ενημέρωνε το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ, πριν το Σινιρλίου, το ΝΑΤΟ, τις χώρες που υπέγραψαν τις δύο συμφωνίες Παρισίων και Λοζάνης και Παρισίων, τότε ξέρετε η Τουρκία θα βρίσκεται τις πόρτες κλειστές. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα λοιπόν τώρα δυστυχώς πάλι θα τρέχουμε πίσω από την Τουρκία. Η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και εμείς προσπαθούμε να πυροσβέσουμε. Να είστε καλά, Φάνη, τα λέμε σε λίγο ξανά εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα, κύριε Καλλιτερίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.